Λοιπόν, επιστρέφουμε και θα κλείσουμε με μια ευχάριστη νότα, γιατί εντάξει, ο COVID, οκ, okay, τον έχουμε αναλύσει, τα έχουμε πει, τα έχουμε συζητήσει. Δεν θα σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Η επικαιρότητα μας καλεί να είμαστε πάντα στο επίκεντρο και να την παρακολουθούμε, τόσο από πλευράς, αν θέλετε, της οικονομίας, όσο από πλευράς της ιατρικής. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορούν σε συνδυασμό με έξυπνες κινήσεις και να είναι, αν θέλετε, διαδραστικά και να είναι ουσιαστικά και να βοηθήσουν, αν θέλετε, περισσότερο όλους εμάς και τα παιδιά μας, προκειμένου να μάθουν καλύτερα πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν την κατάσταση και πώς πρέπει να λειτουργούν απέναντι σε αυτή την πανδημία. Έχω τη χαρά και την τιμή, λοιπόν, να φιλοξενώ τρεις φίλους, θα πω, πάνω απ' όλα, οι οποίοι έχουν δώσει δείγματα γραφής όχι μόνο στην Ελλάδα, το είπα και προηγουμένως, αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης και στην Ιταλία και στην Κύπρο, με μία σειρά από θεματικά πάρκα, οι οποίοι πραγματικά νομίζω μιλάνε όλοι για αυτά και είναι βέβαια οι άνθρωποι που στο ξεκίνημα της καριέρας τους, να το πω έτσι πολύ απλά, είχαν διοργανώσει την Ονειρούπολη στη Δράμα, μετά είχαν τους 12 άθλους του Ηρακλή, μετά είχαν το εργοστάσιο Σοκολάτας ή ανάποδα, εν πάση περιπτώσει, τους μαγικούς κόσμους του Τριβιζά, το μουσείο του Φραπέ και ενδεχομένως να ξεχνά την Οδύσσια και ενδεχομένως να ξεχνάω και μερικά άλλα πράγματα με θεματικά πάρκα ανά τη χώρα και τολμώ να πω και στην Ευρώπη, όπως σας είπα, τόσο στη Ρώμη όσο και στην Κύπρο. Να τους παρουσιάσω, λοιπόν, με τη σειρά. Οι κυρίες, λέει, προηγούνται. Η κυρία Βίκη Βουρνιά, λοιπόν, από τη μία, έτσι, στην κάτω εικόνα. Αριστερά, όπως βλέπετε, ο κύριος Δημήτρης Σημεωνίδης και δεξιά, ο κύριος Γρηγόρης Αβανίδης. Η Βίκη, λοιπόν, ο Δημήτρης και ο Γρηγόρης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς... Τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά είναι η πρώτη φορά που τα λέμε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, και έχουν περάσει και πολλά χρόνια, έτσι. Τα λέγαμε και παλιά, αλλά τα λέγαμε με άλλο τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Ας μην τα συζητάμε αυτά τώρα. Λοιπόν, τι κάνετε? Ότι όλοι οι Έλληνες. Λίγο διαφορετικά, βέβαια. Νομίζω ότι βρήκαμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία με αυτό το pause που κάναμε στις ζωές μας να σκεφτούμε ψύχρεμα και να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες καινούργιες ιδέες, να φρεσκάρουμε κάποια πράγματα. Ξέρετε, πάντοτε αυτού του είδους οι καταστάσεις όπως αυτή που ζούμε, αμέσως μετά δημιουργούν και γεννάνε αυτές οι καταστάσεις κάποιες πολύ ωραίες ιδέες, πολύ ωραίες στάσεις. Και ενώ στην αρχή ήταν λίγο σοκαριστικό, νομίζω ότι είμαστε σε μια τέτοια φάση πάρα πολύ δημιουργική. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και δεν σας κρύβω ότι εντυπωσιάστηκα προχθές που είδα τη νέα προσπάθεια που πρόκειται να ξεκινήσετε και πρόκειται να κάνετε και η οποία θεωρώ ότι πρέπει να στηριχθεί και πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία, εγώ θα πω, σε γενικότερη έννοια, γιατί πραγματικά είναι κινήσεις που μετράνε και είναι κινήσεις οι οποίες έχουν ουσιαστικό νόημα και, αν θέλεις, και χαρακτήρα συγκεκριμένο. Να πω, λοιπόν, ότι μετά τις μεγάλες επιτυχίες που προανέφερα ήδη, τις οποίες έχετε κάνει με θεματικά πάρκα, σκεφτήκατε να φτιάξετε ένα θεματικό κινούμενο πάρκο, το οποίο θα κάνει τι? Δεν ξέρω, Γρηγόρης, Δημήτρης, ναι, Βίκη, όποιος θέλει μιλάει. Αν μου επιτρέπετε μόνο να ξεκαθαρίσω κάτι στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, είναι ότι και εμείς βιώσαμε με έναν πολύ σκληρό τρόπο, όπως όλοι οι Έλληνες, όπως ολόκληρος ο πλανήτης, αυτά τα νέα δεδομένα. Είδαμε όμως μετά το αρχικό σοκ να γίνονται, να γίνονται σοβαρές προσπάθειες υποστήριξης όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των ανθρώπων που πλήττονται ακόμη περισσότερο και αυτούς που η υγεία τους είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Εμείς είμαστε δύο δημιουργικές ομάδες, οι Dream Workers που βλέπετε σήμερα εδώ και η Hexagon Exhibition που είναι οι συνεργάτες μας στα τελευταία μεγάλα θεματικά πάρκα που δημιουργούμε. Επειδή όμως δεν είχαμε τη δυνατότητα ούτε να ράψουμε μάσκες,
ούτε να εξοπλίσουμε μονάδες εντατικής θεραπείας, θελήσαμε να καταθέσουμε την δική μας ιδέα, την δική μας πρόταση, έτσι, και να βάλουμε την δική μας δουλειά ως την ψηφίδα σε ένα μεγάλο σύνολο... Να αλλάξουμε πλάνο. Έχει βγει κάτι στην οθόνη, παιδιά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό και από πού προέρχεται. Και δεν σας βλέπουμε, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Και είναι και πολύ σημαντικά αυτά τα οποία λέτε. Και να δούμε τι είναι αυτό, πώς μπορεί να φύγει. Δεν ξέρω αν είναι από εμάς ή αν είναι από εσάς. Ελπίζω να είναι από εσάς, γιατί από εμάς, άμα είναι, δύσκολο να το αποκαταστήσουμε. Α, έφυγε. Λοιπόν, πάμε. Έλεγα λοιπόν ότι εμείς αυτή την προσπάθεια δεν την βλέπουμε ως μια ενέργεια στο επιχειρηματικό πεδίο. Είναι η δική μας συνεισφορά στην γενικότερη εθνική προσπάθεια που γίνεται αυτό το διάστημα από πολλούς επιχειρηματίες, από φορείς και οργανισμούς. Έτσι, αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Να πω λοιπόν ότι σκεφτήκατε να κάνετε ένα θεματικό πάρκο, το οποίο θα είναι αυτοκινούμενο, θα είναι πάνω σε ένα αυτοκίνητο τέλος πάντων. Σε ένα φορτηγό μάλλον. Και θα πηγαίνει αυτό σε σχολεία, από τη νέα χρονιά υποθέτω, έτσι, από το Σεπτέμβριο και μετά, προκειμένου τα παιδάκια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να μάθουν να πλένονται με συγκεκριμένο τρόπο, να βάζουν τα αντισηπτικά. Ουσιαστικά, Σπύρο, επειδή και τα παιδιά μπήκα στη ζωή των παιδιών, μπήκε με πολύ βίαιο τρόπο η πανδημία, αλλά μαζί με αυτήν και κάποιοι καινούργιοι όροι, τους οποίους δεν μπορεί να τους ερμηνεύσει με ευκολία το μικρό παιδί. Δηλαδή, ούτε το τι είναι ευπαθείς ομάδες, ούτε τι είναι ο ιός, ούτε αυτό το καθημερινό δελτίο με τα κακά μαντάτα πολλές φορές που τυχαίνουν και τα παιδιά να είναι μπροστά στην τηλεόραση και να ακούνε. Είναι πράγματα δυσνόητα για τα παιδιά. Και θέλω ουσιαστικά... Να βρούμε έναν τρόπο πώς θα ερμηνεύσουμε όλα όσα συμβαίνουν πλέον στη νέα καθημερινότητά τους, δίνοντας τη νέα γνώση σε συνδυασμό με ποιοτική ψυχαγωγία. Πρέπει να μιλήσουμε στη γλώσσα των παιδιών με τον τρόπο που μπορούν να ακούσουν και να δεχτούν τα πράγματα. Να μας πει και το άλλο παιδί κάτι, το άλλο παιδί δίπλα, αριστερά, Δημήτρη, για σένα τα λέω. Ναι. Έκοπτες, νομίζω ότι δεν θα δίναμε τον λόγο στον Δημήτρη, το συνηθίζουμε. γι' αυτό το έκανα. Εγώ βλέπω ότι ήταν μια περίοδος που παρά τη δυσκολία εμάς καθάρισε το μυαλό μας, γιατί το χρειαζόμασταν. Βλέπουμε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα των πραγμάτων. Είμαστε έτοιμοι για καινούργια πράγματα, όχι μόνο γι' αυτό. Δηλαδή θα εκπλαγείτε αν οι συνθήκες ευνοήσουν. Αποκτάμε καινούργιες δεξιότητες και είμαστε έτοιμοι για μεγάλα πράγματα. Φτάνει και η χώρα να προχωράει μαζί μας, ο κόσμος να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, δουλειές να υπάρχουν και όλα θα πάνε θαυμάσια. Νομίζω ότι μέχρι τώρα τα πράγματα πάνε αρκετά καλά. Ο κόσμος, παρά την γκρίνια του και την δυσκολία που αντιμετώπισε, αισθάνθηκε και στάθηκε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αρκετά μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Και νομίζω ότι η σειρά η δικιά μας πλέον είναι να τους δώσουμε και την διασκέδαση που τους αξίζει στο μέλλον. Ελπίζω το μέλλον αυτό να είναι πάρα πολύ κοντινό. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πάει πολύ καλά το εγχείρημα αυτό. Γιατί... Δεν μιλάω μόνο για το εγχείρημα, συγγνώμη για τη διακοπή. Μιλάω για ό,τι λες γενικά για όλα. Ναι. Εγώ μιλάω για το εγχείρημα το συγκεκριμένο, γιατί έχω ζήσει από κοντά και τους άθλους του Ηρακλή σε ένα βαθμό και την Οδύσσια. Και είδα πραγματικά την αγάπη των παιδιών, την αγάπη του κόσμου, την αγάπη της διδασκαλικής κοινότητας που έφερναν τα παιδιά εκεί, τα παιδιά τους δηλαδή, προκειμένου να δουν και να παρακολουθήσουν και να μάθουν μέσα από την ιστορία, μέσα από τη μυθολογία, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, τι γινόταν μια άλλη εποχή, με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό, με έναν τρόπο πάρα πολύ όμορφο, με έναν τρόπο πολύ διαδραστικό, με έναν τρόπο γενικά που... ίσως να μην μαθαίναμε και ποτέ πολλά πράγματα από αυτά. Και να πω για το θέμα το δικό μας, ότι
ο τρόπος που θα γίνεται η παρουσίαση στα παιδιά θα είναι τόσο διασκεδαστικός και επιμορφωτικός που μπορούμε να απενοχοποιήσουμε κυριολεκτικά και κάποια κομμάτια του ιατρικού επαγγέλματος, δηλαδή να πάψουν να φοβούνται. Είναι το πώς θα περάσεις κάποια πράγματα στο παιδί. Το παιδί πρέπει να διασκεδάσει, πρέπει να το νιώσει, πρέπει να αισθανθεί ότι τα πάντα είναι φυσιολογικά. Πρέπει να μπορεί να μιλάει και πρέπει να βρεις και μία γλώσσα για να τα πεις τα πράγματα. Τη γλώσσα και του. Και πρέπει να κινήσεις το ενδιαφέρον του. Να λειτουργεί το μυαλό του και να ενδιαφέρεται. Ναι. Αυτό που πρέπει βέβαια να επισημάνουμε. Συγγραφείς, δηλαδή θα είναι ένα ολόκληρο επιστημονικό επιτελείο για να φτιαχτούν αυτά τα πράγματα. Σπύρο, σε παρακαλώ, δώστε το λόγο στη Βίκη, γιατί θα έχουμε σοβαρά προβλήματα στη συζήτηση. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Έτυχε να μην ξέρεις τώρα, Σπύρο, εμείς πώς είμαστε. Αυτό όμως που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι το εξής, ότι η αφορμή είναι ο κορονοϊός. Τα παιδιά θα ενημερωθούν όχι μόνο για την προστασία τους και όλα αυτά που πρέπει να μάθουν μόνο για τον κορονοϊό. Θα μάθουν πράγματα που θα τους συνοδεύσουν για όλους τους στη ζωή, για το πώς προστατευόμαστε γενικά για την υγιεινή, χωρίς να υπάρχει το στοιχείο του φόβου και της ανασφάλειας, έτσι ώστε να τους γίνει βίωμα και κάποια στιγμή στο μέλλον να μπορούν να κινούνται έτσι όπως πρέπει, χωρίς να αισθάνονται ότι αυτό το πράγμα τους φοβίζει. Να γίνουν πιο συνειδητοποιημένοι πολίτες. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά, τα περισσότερα που είναι κλεισμένα μέσα στο σπίτι, ακούνε και δέχονται όλες αυτές τις πληροφορίες. Δηλαδή, είναι άθρος των γονιών, επειδή εδώ έχω και την κόρη μου που είναι αρκετά μικρή, κάνουμε συνεχώς προσπάθειες για να μπορέσουμε όλος αυτός ο φόβος, ιδίως του πρώτου διαστήματος και η ανασφάλεια, να μην περάσει στα παιδιά και να μην τα τραυματίσει, αν θέλετε, για τα επόμενα χρόνια της ζωής τους. Έτσι λοιπόν πρέπει όλο αυτό να το αποενεχοποιήσουμε και να κάνουμε τα παιδιά να καταλάβουν ότι πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι για τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε στον τομέα της υγιεινής. Είμαστε βέβαιοι ότι μετά από τη συμμετοχή τους σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα παιδιά θα γίνουν η καλύτερη κοινωνή όλων των κατευθύνσεων που δίνουν η επιστημονική κοινότητα σήμερα. Δηλαδή, είμαστε σίγουροι ότι ένα παιδί θα, εντός εισαγωγικών, θα κάνει παρατήρηση στον μπαμπά που πιθανόν δεν μπλένει με σχολαστικό τρόπο τα χέρια του. Θα κάνει παρατήρηση και θα συμβουλεύσει τη μαμά που δεν βγάζει ή δεν βάζει σωστά τη μάσκα στο πρόσωπο όταν θα πάνε στο σούπερ μάρκετ. Ή που φτερνίζεται χωρίς να βάζει το χέρι, ας πούμε, λέω έτσι. Ναι. Τα παιδιά θα γίνουν, πιστεύω, έτσι, επειδή είναι καλοί δέκτες και η καλύτερη πομπή της όποιας πληροφορίας θέλει να διαδώσει σήμερα η επιστημονική κοινότητα στην κοινωνία. Και για να περιγράψουμε, να αρχίσουμε να δημιουργούμε μια εικόνα στους τηλεθεατές για το πώς θα είναι αυτό το θεματικό πάρκο. Θα είναι ένα μεγάλο όχημα, ένα φορτηγό, το οποίο θα είναι θεματοποιημένο και εξωτερικά και ειδικά διαμορφωμένο στο εσωτερικό. Το έχουμε, βέβαια, δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε κάποια στιγμή. Ναι. Έχουμε και θα το δείξουμε λίγο. Εδώ είμαστε ζωντανή εκπομπή και συνονοούμαστε, ξέρεις. Έτσι, και αυτό είναι και μια αρχική εικόνα του σχεδιασμού. Ακόμη πολύ στο κομμάτι της θεματοποίησης. Αυτό λοιπόν θα προκαλεί αίσθηση και στους δρόμους όταν θα κινείται, αλλά σίγουρα θα προκαλεί μεγάλη αίσθηση όταν φτάνει σε μια σχολική μονάδα. Μέσα σε λίγα λεπτά ο άβλιος χώρος του σχολείου θα μεταμορφώνεται σε ένα υπαίθριο θεματικό πάρκο ή και ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν όταν θα λειτουργεί το project και με το πρωτόκολλο που θα πρέπει να ακολουθήσει για την λειτουργία του, αυτό το θεματικό πάρκο θα μπορεί να αναπτυχθεί και ίσως ένα γυμναστήριο ή σε μια μεγάλη αίθουσα που πιθανόν να διαθέτει η σχολική μονάδα. Όλος ο σχεδιασμός βέβαια θα έχει την έγκριση. Μάκη, δώσε στον αέρα αυτά. Δώσε στον αέρα, δεν πειράζει. Ωραία, ωραία. Συνεχίστε, παιδιά, ναι, συνεχίστε. Εμείς βλέπουμε τώρα τις δύο φωτογραφίες που έχουμε πάρει. Η μία είναι του φορτηγού, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Η μία είναι του φορτηγού από πάνω και η άλλη είναι βέβαια ο ιός με ένα
λογότυπο έτσι που έχει φτιαχτεί. Ακριβώς. Ουσιαστικά είναι τα πρώτα σχέδια που αρχίζουμε να βγάζουμε. Ήδη εμείς επεξεργαζόμαστε και τις θεματικές κατασκευές που θα μπούμε σε διαδικασία το επόμενο διάστημα να κατασκευάσουμε. Είναι γεγονός όμως ότι η φιλοσοφία αυτού του πάρκου επιβάλλει ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα παιδιά. Να ρωτήσω κάτι. Το φορτηγό που βλέπουμε, Μάκη, βάλε λίγο το φορτηγό σε παρακαλώ και πάγωσέ το. Θα είναι έτσι με μάσκα μπροστά και τέτοια ή είναι απλώς μια φαντασίωση, ας πούμε, του δημιουργού. Ποιος είναι τώρα και ο δημιουργός, δεν ξέρω, αλλά πάση περιπτώσει έχει σημασία. Νομίζω ότι θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό στην τελική του μορφή, έτσι. Συνήθως έτσι γίνεται. Συνήθως έτσι γίνεται. Πάντοτε τα σχέδια υστερούν της πραγματικότητας, πάντοτε γίνονται εντυπωσιακά. Αυτή τη στιγμή οι πρώτες ομάδες δουλεύουν για το πρόγραμμα που θα στηθεί, για το τι θα γίνεται, τι θα υπάρχει, ανάλογα, γιατί ξέρετε ότι θα γίνει και μία ουσιαστικά διαχείριση και των ηλικιών. Δεν μπορείς να προσεγγίσεις τα παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού με τις τελευταίες τάξεις. Οπότε ή των υπηαγωγείων. Ορίστε. Και των υπηαγωγείων. Και των υπηαγωγείων, ναι, σωστά, και των υπηαγωγείων. Οπότε ουσιαστικά οι ομάδες ξεκίνησαν, μάλλον πήραν φωτιά, να πω την αλήθεια, και όλοι με πάρα πολύ χαρά, όλοι οι συνεργάτες μας ξαναμπήκανε στο τρυπάκι της δημιουργίας και έτσι έχει ανέβει και η ψυχολογία μας. Δημήτρη, συζητούσαμε. Τώρα θα πάρεις το αίμα σου πίσω, γιατί θα πω και τις ιδιότητες. Λοιπόν, και θα το κάνω και το Δημήτρη αυτό. Η Βίκη είναι ο μαραγκός της παρέας. Είναι η κατασκευάστρια κυρίως και αυτή που ελέγχει τις ομάδες που κατασκευάζουν, που κάνουν κτλ. Ο Γρηγόρης είναι, όπως έχετε καταλάβει όλοι, διοικητικών υποθέσεων. Είναι ο αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών, να το πω έτσι πολύ απλά. Και ο Δημήτρης είναι, ας πούμε, ο Ευκλήδης, ο Σταϊκούρας, ανάλογα βέβαια, ή εν πάση περιπτώσει ο Σόιμπλε. Είναι λίγο σκληρός, αλλά είναι καλός, είναι τίμιος, εντάξει, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, αν πήρες το αίμα σου πίσω ή αν σε έθαψα στο τέλος, αλλά εν πάση περιπτώσει να το δώσουμε και λίγο έτσι. Βίκη, δεν πειράζει που σε είπα μαραγκό. Όχι, καλέ, τιμή μου. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Επειδή έζησα από κοντά κάποια πράγματα, όχι πολύ έτσι έντονα, αλλά εν πάση περιπτώσει, σχετικά με τους άθλους του Ηρακλή, με την Οδύσσια, πέρα από το τεχνικό κομμάτι, υπήρχαν, αν θέλετε, και άνθρωποι επιστημονικής κατάρτισης που δεν ήταν τίποτα στην τύχη, ήταν όλα προσεγμένα, όλα περιποιημένα και όλα τεκμηριωμένα. Μέχρι και ηθοποιοί, όπως ας πούμε ο Γιάννης ο Σερβετάς, λέω έτσι σε μια περίπτωση. Εδώ ναι, θα υπάρχει επιστημονική ομάδα η οποία θα κατευθύνει όλο αυτό, να υπάρχει μια τεκμηρίωση ουσιαστική για τα παιδιά. Επειδή δεν απαντάει κανείς. Να μιλήσω. Όποιος θέλει, παιδιά. Εδώ όχι, γιατί μας κατηγορείς ότι μιλάμε και πολύ, εκτός όμως θέλει ο Δημήτρης. Όχι. Πες το. Σωστά. Αυτό λοιπόν, το πληρώνουμε τίποτα, γιατί να μιλήσω. Αυτό που κάνουμε κάθε φορά σε ένα πάρκο, όταν ξεκινάμε, όταν έχουμε την ιδέα, ξεκινάμε και δημιουργούμε την ομάδα η οποία θα κατευθύνει τις άλλες ομάδες, δηλαδή την επιστημονική ομάδα. Καταλαβαίνετε ότι κάθε πάρκο έχει και τις ιδιαιτερότητές της. Σωστά. Για παράδειγμα, ακόμα ήταν διαφορετική η ομάδα που έκανε τον Ηρακλή, παρόλο που ήταν μυθολογία, και διαφορετική η ομάδα που έκανε την Οδύσσια, γιατί πάντοτε επιλέγουμε τους πιο εξειδικευμένους και τους πιο καταρτισμένους στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι λοιπόν και τώρα, οι ομάδες που δημιουργούνται και θα δημιουργηθούν, γιατί υπάρχουν και κάποια τμήματα που θα δημιουργηθούν από εδώ και πέρα, είναι σαφέστατα επάνω σε αυτό το τομέα. Το δύσκολο είναι, περιμένουμε λίγο να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η ιστορία, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι, εδώ πέρα βρίσκεται μια εξέλιξη για το όλο θέμα. Και σαφέστατα θα υπάρχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις και η επιστημονική τεκμηρίωση που χρειάζεται και η σοβαρότητα που χρειάζεται ένα τέτοιο είδους θέμα. Πάντως να πω κάτι.
Και αν ακόμα δεν υπήρχε κορονοϊός, αν με επιτρέψεις Γρηγόρη, και αν ακόμα δεν υπήρχε ο κορονοϊός, είναι ένα θεματικό πάρκο το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τα μικρά παιδιά, του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, της πρώτης τάξης κτλ. Σε θέματα υγιεινής, θα έλεγα εγώ. Έτσι. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να έχουμε κορονοϊό για να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα από αυτά. Απλώς είναι προσαρμοσμένο τώρα πάνω στον κορονοϊό για να μπουν στη ζωή μας με διαφορετικό, στη ζωή τους μάλλον, με διαφορετικό τρόπο οι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται σήμερα. Αν κατάλαβα καλά, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ακριβώς. Το εντυπωσιακό είναι τώρα που ήδη ξεκινήσαμε και βγάζουμε τα πρώτα συμπεράσματα από το σχεδιασμό που γίνεται, γιατί υπάρχει η επιστημονική ομάδα που έχει να κάνει περισσότερο με το ιατρικό κομμάτι. Υπάρχει όμως και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το υπόλοιπο, που βασίζεται σε μία δομή πιο σχολική, να το πω έτσι, και εκεί συμμετέχουν εκπαιδευτικοί. Και το εντυπωσιακό είναι πόσα πολλά παιχνίδια έχουν ήδη προταθεί για να τα αναπτύξουμε, και πρόκειται μάλιστα για πρωτότυπα ομαδικά παιχνίδια που δεν απαιτούν στενή επαφή των παιδιών που θα συμμετέχουν. Υπάρχουν πολύ πρωτότυπες και ξεχωριστές ιδέες που νομίζω ότι θα αποτελέσουν και μια καινούργια μόδα στον τρόπο παιχνιδιού. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία. Θεωρώ ότι θα πάει πάρα πολύ καλά, έτσι, με βάση αυτά τα οποία έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι. Και πιστεύω ότι θα είναι και ακόμα καλύτερο, γιατί όταν φτιάχνεις κάτι και κάνεις και κάτι άλλο μετά και κάτι άλλο μετά, θεωρητικά και πρακτικά το ένα γίνεται καλύτερο του άλλου. Επομένως, λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα πάει ακόμα καλύτερα και θα ξεπεράσει, αν θέλετε, και τους 12 άθλους και την Οδύσσια και τη Σοκολάτα και τα παραμύθια του Τριβιζά και το Μουσείο του Φραπέ και άλλα πολλά που έχουν γίνει. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο. Δημήτρη, εσύ μίλησες πιο πολύ από όλους. Δικαιούσε να πεις κάτι. Ναι. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη αυτή και για την παρουσίαση του όλου θέματος. Πιστεύουμε και εμείς ότι θα είναι πάρα πολύ πρωτότυπο και πάρα πολύ δυνατό και ουσιαστικό. Να είσαι καλά. Κύριε Αβανίδη, να αφήσω την κυρία για το τέλος, γιατί πρέπει να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο, Γρηγόρη. Έτσι. Εμείς ευχόμαστε οι συνθήκες το επόμενο διάστημα να είναι καλύτερες και από τις πιο θετικές προβλέψεις που υπάρχουν, να μπορούν να αναπτυχθούν και άλλες δραστηριότητες που θα θυμίζουν τις ημέρες πριν από τον κορονοϊό, και γενικότερα να ξαναέρθει το χαμόγελο στα προσωπάκια των παιδιών, και σίγουρα αυτό θα ευνοήσει, νομίζω, όλη την κοινωνία. Υγεία να έχουμε, ευχές λοιπόν, έτσι με αυτό να κλείσουμε. Υγεία να έχουμε, να προσέχουμε, να φροντίζουμε τους ανθρώπους που έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη, και ουσιαστικά δύναμη σε όλους για να συνεχίσουν. Βίκη. Εγώ εύχομαι οι φωνές, γιατί ξέρετε, εμείς από τη δουλειά μας συνεχώς καταλαβαίνουμε αν έχουμε πετύχει ή όχι κάτι, είναι από τις φωνές των παιδιών που ακούγονται μέσα στο πάρκο. Εύχομαι λοιπόν σύντομα αυτές οι φωνές, είτε στα πάρκα, στα θεματικά, είτε στα πάρκα και στις πλατείες, να ακουστούν ξανά δυνατά και να αισθανθούμε ότι σιγά σιγά γυρίζουμε σε μια κανονικότητα, λίγο διαφορετική, αλλά μια καινούργια κανονικότητα που θα προσαρμοστούμε όλοι για ένα διάστημα όσο χρειαστεί. Εγώ θα κάνω μία ευχή, αν μου επιτρέπετε. Επειδή ξέρω ότι αυτά θέλουν και το ανάλογο, όχι σπρόξιμο, την ανάλογη προβολή, αν θέλετε. Εύχομαι λοιπόν η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υφυπουργός Παιδείας, και η κυρία Αναστασία Αγγίκα, την οποία έχουμε φιλοξενήσει εδώ και την μία και την άλλη, να το δουν το θέμα πάρα πολύ θετικά, και με τη βοήθεια, αν θέλετε, και πολιτικών προσώπων, γιατί όχι, έτσι γίνονται αυτά, να πάει το θέμα προς τα κάτω, να γίνει μέσα από την αρμόδια επιτροπή δεκτό και πραγματικά να δούμε κάτι πολύ όμορφο και κάτι πολύ διαδραστικό, έτσι, με μια ουσία συγκεκριμένη, έτσι, όμορφη, ένα ωραίο αποτέλεσμα, να το πω έτσι πολύ απλά.
Λοιπόν. Τα ανακλαστικά της πολιτείας μέχρι αυτή τη στιγμή στο ζήτημα της πανδημίας ήταν, νομίζω, εντυπωσιακά. Έτσι, ανάλογα. Ανάλογα αντανακλαστικά περιμένουμε να δούμε έτσι και στις επόμενες καλές ιδέες που έρχονται να προσθεθούν στην φαρέτρα όλων όσων προσπαθούν για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Πάντως, οι δύο κυρίες που ανέφερα, επειδή τις φιλοξένησα εδώ και μιλήσαμε πάρα πολλή ώρα, νομίζω ότι έχουν τα αντανακλαστικά και θα το δουν το θέμα και όλα έτσι θα πάνε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Σε όλους τους τηλεθεατές ευχόμαστε έτσι ένα καλό βράδυ, καλό μήνα και σύντομα με πολλά θεματικά πάρκα σε όλη την περιοχή. Όπως είπε η Βίκη, να ακούγονται οι παιδικές φωνές με πολύ μεγάλη ένταση και να είναι φωνές χαρούμενες. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε κανονικά την επόμενη Παρασκευή. Να έχετε έναν καλό μήνα. Γεια σας.